άρωμα βανίλια που έκανε πάταγο που λάτρεψαν άντρες γυναίκες και εγώ σήμερα κρατάω στα χέρια μου το φλάνκερ. Δεν είναι άλλο από το Silky Woods Elixir από Goldfield and Banks. Όπω είπα πριν, είχε γίνει χαμό με το original, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη γλυκιά βανίλια, που όμω σε εμένα τουλάχιστον είχε μέτρα η διάρκεια ένταση και ήταν αρκετά γλυκή. Και ήταν οι λόγοι που δεν την πήρα. Ωστόσο, αυτό εδώ είναι 10 φορέ, για να μην πω 100 φορέ καλύτερο. τη συσκευασία αυτή εδώ και πάμε να το ψεκάσουμε. Φανταστικό σπρέιερ. Wow. Καταρχήν θέλω να πω προσοχή στους ψεκασμούς με αυτό εδώ το άρωμα. Είναι αρκετά δυνατό, καμία σχέση με το original και είναι και αυτό ένα άρωμα βανίλιας που όμως είναι περισσότερο spicy. Είναι και αυτό ξυλώδες, είναι αρκετά balsamic και έχει μέσα την νότα του ούτ. Αν δεν μου το έλεγαν δεν θα το υποψιαζόν μου καν. Ναι είναι αρκετά ξυλώδες, έχει όμως πάρα πολλά κι άλλα είδη ξύλων μέσα και δεν, είναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το κλασικό έντονο ε, βρώμικο ούτ που μπορεί να φοβάστε κάποιοι ανήκει κάπω σε πράσινα. Ε, είναι και ο λόγο που μερικοί θεωρούν πω στείνει προ την ανδρική πλευρά. Όμω, ε, όσο περνάει η ώρα, αυτό σαν να ξεθοριάζει και να βγαίνει όλο και πιο μπροστά η ωραία, η γλυκιά, η βανίλια. Έχει σαφράν, έχει όμω μέσα και ρίζωμα ήριδα που το κάνει που πουδρένιο. Λατρεύω όταν γνώμη το δέρμα, διότι αρχίζει και αναδύεται και το ωραίο, το αμπροξάν που έχει στη βάση. Προσωπικά είναι μια νότα που αγαπώ πολύ. Όπω είπα και στην αρχή, μία από τι πιο βασικέ διαφορέ είναι η ένταση και η διάρκεια του που είναι τρελή, ειδικά σε σχέση με το original. Ναι, καταλαβαίνω όσου λένε πω τίνει προ την ανδρική πλευρά, όμω θεωρώ ότι αυτό είναι καθαρά στο άνοιγμα, διότι θεωρώ ότι μπορούν να το ευχαριστηθούν εξίσου πάρα πολλοί άνδρε και γυναίκε και κυρίω χειμώνα. Αν αγαπάτε λοιπόν και εσεί τι βανίλε, αλλά spicy, έντονε, μπαλσάμι, ξυλώδεις και να κάνετε χαμό στο σα και σίγουρα να τραβάτε τα βλέμματα, θα σας σύστηνα 100% να το δοκιμάσετε Silky Woods Elixir.